Όλα αυτά εδώ τα πράγματα είναι για πέταμα. Είναι χθεσινά πράγματα. Η κατάσταση είναι πολύ απελπιστική. Σε οικονομικό αδιέξοδο οδηγεί το δεύτερο lockdown τους ανθοπαραγωγούς της Ιεράπετρας που βλέπουν τα λουλούδια τους να καταλήγουν ξανά στα σκουπίδια. Έχουν κλείσει όλα τα σημεία πώλησης του λουλουδιού. Όλα. Γενικώς δεν υπάρχει τίποτα. Από λαϊκές, από ανθοπολία, τα πάντα έχουν κλείσει. Και στις λαϊκές αγορές έχουν αποκλείσει σαν σημείο πώλησης των λουλουδιών. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Είναι ελάχιστο το ποσοστό των μπάγκων στις λαϊκές αγορές όσο αφορά τα ανθοκομικά και θεωρούν ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το μεγάλο πρόβλημα έχω να απαντήσω ότι είναι αυτό. Ότι είναι αυτό. Εδώ πίσω αυτά τα λουλούδια θα πάνε στα σκουπίδια όπως πήγαν και την προηγούμενη φορά και δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ότι είναι μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιμένει ούτε να σταματήσει η παραγωγή του, ούτε ξεκίνησε εχθές. Έχουν μπει συγκεκριμένα έξοδα πολλούς μήνες πριν για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε ένα αποτέλεσμα και ορίστε. Στην περιοχή καλλιεργούνται πάνω από 150 στρέμματα. Τι είναι, άμα δεν είναι αγροτικό προϊόν με αυτή την κατάσταση που με βλέπετε, όταν δεν είναι αγροτικό προϊόν αυτό ποιο είναι. Όταν όλη μέρα είμαι μέσα στα χώματα, στα νερά, στη λάσπεση, στο κρύο, στον αέρα, στην βροχή, στο κρύο. Δεν είναι αγροτικό προϊόν, τι είναι. Μετά τη λήξη της προηγούμενης καραντίνας, οι ανθοκαλλιεργητές προμηθεύθηκαν ξανά πολλαπλασιαστικό υλικό αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από την Ολλανδική αγορά, με την προοπτική να μπουν στην παραγωγή από το φθινόπωρο, στοχεύοντας τη δυναμική αγορά του χειμώνα. Η πραγματικότητα, ωστόσο, τώρα είναι εντελώς διαφορετική. Είναι πολλά τα έξοδα από το πολλαπλασιαστικό υλικό. Αυτή τη στιγμή χρωστάω 100.000 ευρώ στους Ολλανδούς για πολλαπλασιαστικό υλικό και είμαι σε απελπιστική κατάσταση. Έχουμε κινηθεί ήδη προς την κυβέρνηση για να κάνουμε σαφές ότι είναι αδιανόητο στον πρωτογενή τομέα να βγαίνει εκτός ένα αγροτικό προϊόν όπως είναι τα λουλούδια. Σε όλες τις κατευθύνσεις δίνουμε σαφές μήνυμα. Εάν θέλετε να συνεχίσει να υπάρχει ελληνική ανθοκομία, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το δείξετε εμπράκτως. Διαφορετικά θα έχουν σβήσει όλα την επόμενη χρονιά. Οι ζημιές που καταγράφουν οι μονάδες παραγωγής δρεπτών ανθέων είναι ανυπολόγιστες, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία της Ιεράπετρας να είναι ήδη ορατές.